στην είσοδο του κόλπου της Ελούντα στη Σπιναλόγκα. Το μικρό αυτό νησί βράχος με το Βενετσιάνικο Φρούριο είναι ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Κρήτης. Το αρχαίο του όνομα ήταν Καλυδόν. Άρχισε να οχυρώνεται το 1574, όταν οι Τούρκοι είχαν καταλάβει την Κύπρο και οι Ενετοί καταλάβαιναν ότι σε λίγο θα ερχόταν και η σειρά της Κρήτης. Το φρούριο της Σπιναλόγκας με τα 35 κανόνια του ήταν τόσο καλά φτιαγμένο που παρέμεινε στα χέρια των Ενετών μέχρι το 1715, παρόλο που η Κρήτη είχε καταληφθεί από τους Τούρκους σχεδόν 70 χρόνια πριν. Η Σπιναλόγκα, παρά τη μεγάλη και πολυτάραχη ιστορία της, είναι κυρίως γνωστή σήμερα σαν το νησί των λεπρών. Το 1903 στην Κρήτη ιδρύεται λεπροκομείο στη Σπιναλόγκα για την απομόνωση όσων έπασχαν από την νόσο του Χάνσεν. Η μετατροπή του μικρού νησιού σε λεπροκομείο στιγμάτισε τη Σπιναλόγκα. Πλέον είναι ο τόπος που έχει ταυτιστεί με την κοινότητα των Χασενικών όσο κανένας άλλος στον κόσμο.